Πρόσωπο μαζί, μαζί μόνο στα σταυρό. Έτσι, μπράβο. Okay. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Άντε. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά. Το πρώτο κομμάτι, όπως ήθιστε, θα το κόψουμε για την Παναγία και γενικά τη θρησκεία μας. Το δεύτερο κομμάτι για την εύξη Νολέσχη Αθηνών και να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα όχι μόνο της οικονομικής ζωής αλλά και του ποντιακού ελληνισμού, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που έγινα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευσύνου Λέσκης, μεταξύ όντως πολύ σημαντικών προσώπων, γιατί σε όλη μου την πολιτική διαδρομή και την προσωπική διαδρομή πάντα είχα στενούς δεσμούς με όλους τους χώρους, τους δικούς μας, τους συλλόγους μας. Θέλω να πω ότι για μας είναι μια ευκαιρία να συνδέσουμε και το χώρο του επιχειρήν με την πολύ μεγάλη εξέλιξη του ποντιακού ελληνισμού, αρκεί να σας πω ότι ένα από τα στοιχεία, χάρη που πρέπει να αναδείξουμε, είναι ότι το 1929 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου έλεγε ότι στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια οικονομική εξέλιξη λόγω των ποντίων που είχαν έρθει τότε κυρίως στη Μακεδονία και από τις πολύ σημαντικές τομές και επιχειρήσεις που κάνανε. Μέχρι σήμερα ακόμη, σε αυτή την περιοχή, οι πιο σημαντικές επιχειρήσεις, σας λέω από αυτή την πλευρά, είναι επιχειρήσεις ποντίων οι οποίοι έχουν διαπρέψει. Θέλω πραγματικά να βοηθήσουμε σε αυτό το πραγματικά πολύ όμορφο χώρο, γιατί δεν είχα ξανάρθει. Και σε όλα αυτά που έχει ο Χάρης, θέλω να πω πολύ περισσότερα. Χάρη, ο χώρος είναι πραγματικά εκπληκτικός και αξίζει να του δώσουμε την. Να γίνει γνωστός παντού και να βρούμε τρόπο πραγματικά να δείξουμε πόσο όμορφος είναι εδώ που έχει τη στέγη της η Έψινος Λέσχη. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Καλές δουλειές σε όλους σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο το 2024. Το κομμάτι θα το κόψω για τους πρόσφυγες, για τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας που δώσαν μάχη και αγώνα για να είμαστε σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή προσπάθεια εδώ. Νομίζω ότι το ελληνικό στοιχείο έχει διαπρέψει. Αν και κυνηγήθηκε, και το ξέρουμε πολύ καλά, και είχαμε χιλιάδες δυστυχώς συνανθρώπους μας που σφαλιάστηκαν από τους Τούρκους. Παρόλα αυτά ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε, διέπρεψε, μεγαλούργησε και νομίζω ότι και εμείς αποτελούμε ένα κομμάτι αυτού του στοιχείου. Εγώ από την πλευρά μου θα πω, γιατί προηγήθηκε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, στο οποίο είμαι και αντιπρόεδρος του, είναι τιμή μου που είμαι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, έδωσε το κομμάτι του στο ποντιακό ελληνισμό. Εγώ θα κόψω το κομμάτι, Χάρη, σε όλους τους επιχειρηματίες και τις επιχειρηματίες γυναίκες πόντιες που αυτή τη στιγμή έτσι διαπρέπουν στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Το βλέπουμε γιατί και ο πρόεδρος μας πόντιος είναι. Είναι ένας από τους σημαντικούς επιχειρηματίες ουσιαστικά στη χώρα. Καλή χρονιά εύχομαι, με υγεία, με δύναμη, προκοπή και ευημερία για όλους μας. Ευχαριστώ.